δούμε τώρα με την κυρία Μαργαρίτα Καζάκου, που είναι πρώην υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας. Καλή σας πέρασα, κυρία Καζάκου, ήταν στο ΔΕΘΜΗ τα Πειραιά. Και με την κυρία Όλγα Δάλα, που και αυτή ήταν πρώην υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας στο Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών. Έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα, έχετε διαμαρτυρηθεί. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Δάλα. Αν έχω καταλάβει καλά από αυτά που διαβάζουμε, έχει προκύψει ότι εσείς οι δύο κυρίες που σας έχουμε εσάς είστε οι πρώτες υποψήφιες σε σταυρούς στο νότιο τομέα και στη Β' Πειραιά. Και τελικά στις εκλογές επόμενες δεν θα είστε πρώτες υποψήφιες, γιατί σας έβαλαν από πάνω άλλες υποψηφιότητες. Σωστά? Ακριβώς αυτό. Κυρία Δάλα, να ξεκινήσουμε από εσάς. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, ποιο ήταν το θέμα σας που διαμαρτυρηθήκατε, δηλαδή, γιατί φύγατε, αποχωρήσατε κιόλας με κάποια δήλωση κιόλας που διαβάσαμε. Βεβαίως, αποχώρησα. Αποχώρησα διότι δεν το βρήκα σωστό, ούτε ηθικό, οι υποψήφοι που ήρθαν πρώτοι σε σταυρούς να παραγωνίζονται και να παίρνουν τη θέση τους άλλοι, οι οποίοι είτε ήταν σε χαμηλότερες θέσεις, είτε δεν συμμετείχαν καθόλου στις προηγούμενες εκλογές. Θεωρώ ότι ο κάθε υποψήφιος έδωσε έναν αγώνα, τον στήριξαν κάποιοι άνθρωποι γιατί τον πιστέψανε και έπρεπε ανάλογα με τους σταυρούς που πήρε ο καθένας, με την αποδοχή που είχε στον κόσμο, να δημιουργηθεί και η λίστα. Που αυτό δεν έγινε. Κυρία Δάλα, εσείς πόσους σταυρούς πήρατε στο νότιο τομέα? Πήρα 6.148 σταυρούς. Μάλιστα. Και τώρα είμαι στη η πρώτη στην Αττική και δεύτερη σε ολόκληρη την περιφέρεια από την Πλεύση Ελευθερίας. Και τώρα στη θέση σας. Και τώρα στη θέση σας ποιος έχει? Είναι ο κύριος Μπιμπίλας. Μάλιστα. Ο κύριος Μπιμπίλας ήταν υποψήφιος με την Πλεύση Ελευθερίας. Ήταν υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Ήταν πρώτος τη θέση? Ήταν τρίτος και είχε περίπου 2.000 σταυρούς. Άρα ο κύριος Μπιμπίλας από την Αλφα Αθηνών, που είχε έρθει τρίτος και πηγαίνει πρώτος στο νότιο τομέα. Είναι βέβαιο ότι θα ξαναβγάλει Πλεύση, αν μπει στη Βουλή θα βγάλει έδρα στο νότιο τομέα της Αθήνας. Ναι, έτσι, ναι, αυτό ναι, είναι ναι, τώρα ναι. Το θέμα. Ωραία, πάμε και στην κυρία Καζάκου καταρχήν, να συνεχίσουμε με αυτό. Κυρία Καζάκου, παρόμοιο θέμα. Ακριβώς όλο ίδιο. Εσείς... Δεν ενημερωθήκαμε. Ναι. Ούτε καν ότι κάποια στιγμή σε κάποια συνάντηση που είχαμε σε ένα γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας οι υποψήφοι μετά τις εκλογές, έτσι στον αέρα και πολύ αόριστα, παρουσιάζοντας κάποιους από τους υποψηφίους, είπε ότι εσύ, ας πούμε, ίσως χρειαστεί να μετακινηθεί ή να αλλάξεις περιφέρεια, κάτι τέτοιο γενικό και αόριστο. Ποτέ δεν ενημερωθήκαμε. Κατέθεσαν τις λίστες, υποβάλαμε τις εγκρίσεις μας για την υποψηφιότητά μας και δεν είχαμε ενημερωθεί ούτε καν σε ποια περιφέρεια θα είμαστε, ούτε σε ποια σειρά θα είμαστε. Ουδέποτε. Εγώ προσωπικά το ότι ήμουν τρίτη στη λίστα το έμαθα από σπόντα που λέμε, από κουτσομπολιό με λίγα λόγια. Μισό λεπτό, τρίτη στη λίστα πάλι στη Β' Πειραιά. Ναι, πάλι στη λίστα. Ήσασταν πρώτοι στις εκλογές που είχε σταυροδοσία. Ήσασταν πρώτοι. Πόσους σταυρούς είχατε πάρει? 4.401. Μάλιστα. Και τώρα ποιος μπήκε εκεί πρώτος στη λίστα που είναι σε εκλόγιμη θέση, αν μπει η Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή? Πρώτος μπήκε ο κύριος Αρίδας ο Χριστός. Ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια, ήταν από άλλη περιφέρεια? Σε άλλη περιφέρεια. Ήταν στη δικιά μου περιφέρεια προτελευταίος. Συγγνώμη, ήταν στο νότιο τομέα και είχε έρθει... Στο νότιο τομέα προτελευταίος σε ψήφους. Μάλιστα. Και μετακόμισε στην πρώτη θέση της Β' Πειραιά. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό είπατε και... Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτές τις μετακινήσεις? Ορίστε. Όχι, καμία. Κάποια εξήγηση? Καμία. Ή κάτι που να καταλαβαίνετε εσείς, κάποιο συμπέρασμα να προκύπτει? Απολύτως καμία. Κυρία Καζάκου, είπατε ότι δεν είχατε ενημερωθεί. Αυτές οι αλλαγές, έχετε δει και άλλες αλλαγές, εν πάση περιπτώσει, γενικώ στις λίστες? Έχουν βέβαια, γίνει και άλλες. Βέβαια. Έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου όλοι εξαπατημένοι. Γιατί μιλάμε για εξαπάτηση, μιλάμε για δόλο. Πρώτα μας παγίδευσε να αποδεχθούμε την υποψηφιότητά μας στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών,
όπου εκεί δεν υπάρχει καν. Εννοείται τη δεύτερη φορά, εννοείται τώρα. Τη δεύτερη. Επειδή μιλάτε για παγίδευση. Θέλατε να είστε υποψήφια. Μα από τη στιγμή που δεν ξέρεις, δεν σε έχει καλέσει να σου πει δύο πράγματα. Ότι πρόκειται να μετακινηθείς, ότι πρόκειται να είσαι σε άλλη λίστα, ότι πρόκειται να είσαι σε άλλη θέση. Δεν είναι παγίδα. Τι είναι αυτό, είναι έτοιμο? Το τι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό και έτοιμο, είναι δημοκρατικό? Μάλιστα. Είχε προκύψει μήπως κάποιο πολιτικό πρόβλημα, είχατε κάποια πολιτική διαφωνία που να συζητήθηκε ή να μην συζητήθηκε ή κάποιο, κάτι άλλο? Οι σχέσεις μας ήταν άριστες. Κυρία Δάλα. Καμία. Άριστες. Αγκαλιές, φιλιά, καρδούλες. Αγκαλιές, φιλιά, καρδούλες. Ολγάκι, γλυκούλα μου. Αυτό. Γλυκούλα μου. Γλυκούλα μου. Καρδούλα, αγκαλιές, φιλιά. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Επειδή είναι καινούριος και ο χώρος που καινούριος, εν πάση περιπτώσει, ναι, που έχει δημιουργηθεί. Αν αυτό που ρώτησε και ο Κώστας, πώς αλλιώς να το ξαναρωτήσουμε, δηλαδή αν υπάρχει κάποια πλατφόρμα, κάποιες θέσεις με τις οποίες συμφωνήσατε, δεν σου αν γίνεται κάποιες συζητήσεις αυτές τις μέρες για κάποιο πρόγραμμα, τίποτα, για κάτι? Απολύτως τίποτα. Δηλαδή πιστεύετε ότι αν είχαμε συμφωνήσει έστω και κάτι προφορικά, τώρα θα ήμασταν εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για την αδικία που έγινε εις βάρος μας? Για σας προσωπικά δεν μπορώ να το πιστεύω, δεν το ξέρω, δεν γνωριζόμαστε στην πολιτική. Εμείς έχουμε δει πολλά, αλλά αυτό δεν αφορά εσάς, προς Θεού. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο είναι το μέγεθος των αλλαγών που έγιναν στα ψηφοδέλτια που κατέφεσε τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου σε σχέση με αυτά που είχε καταθέσει στις εκλογές του Μαΐου? Να σας απαντήσω. Βεβαίως. Παρακαλώ, κυρία Δάλα. Λοιπόν, εδώ στην Αθήνα, στη Ρατική, συγγνώμη, περίπου το 80% άλλαξε. Σας έχω στείλει και ένα γράφημα. Να ρωτήσω κάτι. Το έχουμε, κύριε. Εκεί δηλαδή που θα βγουν οι έδρες, άλλαξαν όλοι. Άλλαξαν όλοι. Όχι όλοι. Έμειναν 2-3 οι οποίοι ήταν. Λέτε ότι το 80% άλλαξε. Ναι. Μάλιστα. Συγγνώμη, είπατε άλλαξαν. Έμειναν 2-3 οι οποίοι δεν ακούστηκε αυτό, δεν το κατάλαβα. Ναι, οι οποίοι ήταν στην πλευρά ελευθερίας από την αρχή που δημιουργήθηκε. Συγγνώμη τώρα, αυτό εσείς τι έχετε καταλάβει, αν έχετε καταλάβει, όπως μας τα λέτε, είναι και λίγο δύσκολο. Είναι μια προσωπική απόφαση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, συνεδρία σε κάποιο όργανο, δηλαδή 5 ακόμα, 6 άνθρωποι. Ακριβώς αυτό που λέτε. Ακριβώς αυτό που λέτε. Όχι, ήταν αποκλειστική απόφαση. Προσωπική αυτό που απόφαση της με συμβούλους, τους δικούς της ανθρώπους που είναι από το 2016 μαζί που δημιουργήθηκε η Πλέψη Ελευθερίας. Α, μάλιστα, είναι όλη η ομάδα αυτή. Η ομάδα, ναι. Όποιοι και να την συνεβούλευσαν, αν μου επιτρέπετε, η απόφαση είναι της αρχηγού. Όποιοι και να τη συνεβούλευσαν. Ναι, σαφώς είναι και δική της η απόφαση. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Αλλά τα κριτήρια δεν έγιναν γνωστά, το γιατί έγινε έτσι, γιατί η μία κυρία έχετε πάρει 6.000 σταυρούς, η άλλη 4.000 σταυρούς, 400. Ο αριθμός για το ποσοστό που πήρε η παράταξή σας είναι αξιοπρόσεκτος, ας το πω έτσι ευγενικά. Ναι. Επομένως δεν ξέρετε με ποια κριτήρια έγιναν αυτές οι αλλαγές ή τι άλλο. Όχι, δεν έχουμε. Μετά τη δημόσια διαμαρτυρία σας έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας? Όχι, κανένας. Απολύτως. Του αντίον δεν μας σηκώνουν και τα τηλέφωνα. Σταθερά του γραφείου. Αναγνωρίζουν τους αριθμούς κλήσης μας και από τα σταθερά μας και από τα κινητά μας και δεν μας τα σηκώνουν. Στην Αλφα Αθήνας κατεβαίνει υποψήφιος ο κύριος Καραναστάσης. Ναι, βέβαια. Δεν θα κατέβαινε ο κύριος Καταναστάσης, αλίμονο. Δεν ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Ο οποίος δεν ήταν στην αναμέτρηση του Μαΐου. Στήριζε. Εντάξει, ξαναλέω. Σε ποια θέση κατεβαίνει? Μετά την κυρία Κωνσταντοπούλου, στη δεύτερη θέση. Κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε την έδρα της στην Εύβοια που ήταν την προηγούμενη φορά. Ήρθε στο βόρειο τομέα Αθηνών και στη Θεσσαλονίκη ξανά. Είναι στην πρώτη Αθηνών, Θεσσαλονίκη. Και στο βόρειο τομέα Αθηνών. Και ο κύριος Καναστάσης είναι στη δεύτερη θέση του ψηφοδέλτιο. Στη δεύτερη θέση. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα. Και σε όλες αυτές τις τρεις περιοχές, από ό,τι καταλάβατε εσείς τώρα, παντού, αν μπει η Πλεύση Ελευθερίας, παντού θα βγάλει έδρα? Ναι, θα βγάλει έδρα, βέβαια. Οπότε μετά η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
Ακριβώς αυτό. Ποια έδρα θα κρατήσει και τα λοιπά. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Κώστα, τι άλλο, γιατί οι κυρίες και η κυρία Καζάκου και η κυρία Δάλα δεν έχουν παραπάνω να πούνε συζήτηση. Όχι, υπάρχει θέμα το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να μεριμνήσουμε εμείς, να ανοιχτεί την πρόσκληση. Έτσι καλώς έχουμε πάρει τηλέφωνο και έχουμε ζητήσει από την κυρία Κωνσταντοπούλη να μιλήσει. Ναι, και όποιος θέλει από την Μπλε Ελευθερία. Τώρα δεν το προλαβαίνουμε αυτό να γίνει, γιατί τελειώνουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Αλλά τη Δευτέρα, καλεσμένη. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Είτε ίδια είτε προσωπικό. Και την έχουμε φιλοξενήσει την κυρία Κωνσταντοπούλη, αλλά ήταν και υποχρέωσή μας εδώ. Αλλά πέρα από αυτό που το θέλαμε, την έχουμε φιλοξενήσει. Θέλω να συμπληρώσω κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν τη ρώτησα γιατί έγιναν αυτές οι αλλαγές και με ποια κριτήρια, δηλαδή αν απίστευε ότι οι αντικαταστάτες μου πληρούν περισσότερα τα κριτήρια για να ανήκουν στην κοινοβουλευτική της ομάδα, μου απάντησε ότι, γλυκούλα μου, δεν μου είχες εκφράσει ποτέ ότι είχες βλέψεις για κοινοβουλευτική θέση. Συγγνώμη, πότε έγινε αυτή η επικοινωνία, γιατί μας είπατε προηγουμένως ότι δεν μιλάγατε. Την Τετάρτη. Διαζώσεις. Εμένα την Τρίτη. Άρα μιλήσατε μετά από την αλλαγή. Είχαν κατατεθεί τη Δευτέρα οι λίστες. Ναι. Και την Τετάρτη με κάλεσε στο γραφείο της για να μου πει για τις αλλαγές. Άρα σας κάλεσε. Γιατί ως τώρα μου... Σας ενημέρωσε. Άρα σας ενημέρωσε. Εκ των υστέρων. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά είχατε μια συζήτηση μαζί της μετά. Όχι, ακούσαμε. Την κάλεσα εγώ, σας είπα. Μάλιστα. Σας είπα ότι την κάλεσα εγώ γιατί έμαθα για την αλλαγή των λιστών. Μάλιστα. Από τη στιγμή λοιπόν που την καλώ εγώ, δεν μπορεί να με καλέσει πίσω να μου πει τι με θέλεις, γιατί με καλεί, σωστά. Ωραία. Και σας είπε λοιπόν, για να το επαναλάβουμε αυτό, τι σας είπε. Ότι, γλυκούλα μου, δεν μου είχες πει ποτέ ότι είχες βλέψεις για κοινοβουλευτική θέση. Μάλιστα. Και κυρία Δάλα, είπατε εσείς το ίδιο σήμερα, έχεις συμβεί και μετά σας συνεδέρωσες και εσάς εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων, ακριβώς το ίδιο. Πάλι και σας... Ζητηθήκαμε στο γραφείο της, στη Βατάτζη, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Κυρία Καζάκου, κυρία Δάλα, σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρουμε τι...